ανοίξει εδώ. Τέλεια. Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 513. Σελίδα 513 είναι το βιβλίο Ψαλμοί και θα διαβάσουμε τον Ψαλμό 1. Σελίδα 513, Ψαλμοί, Ψαλμός Α. Διαβάσουμε από τον πρώτο ψαλμό με τη χάρη του Κυρίου μας. Μακάριος ο άνθρωπος όσοις δεν περιεπάτησε εν βουλίας ειγών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισεν. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέραν και νύχτα. Και θέλει είστε ως δέντρον επιδευμένο παρά τους δίακας των υδάτων το οποίο δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται και πάντα όσα αν πράττει θέλουν συνευοδοθεί. Δεν θέλουν συνείστε ούτως οι ασεβείς, αλλά ως το λεπτόν άγχυρον το οποίον εκρύπτει ο άνεμος. Δια τούτο δεν θέλουν συνεγερθεί οι ασεβείς εν κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων, διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων. Η δε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό μας, αδελφοί, για το λόγο του τον Άγιο. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρότερο στην ηλικία, διάβαζα αυτό τον ψαλμό και λέω: Όχι, τι ωραία, αυτός ο ψαλμός μιλάει μόνο για νέους που έχουν γεννηθεί στην Εκκλησία του Χριστού, έχουν μπει από νωρίς στην Εκκλησία του Χριστού και μεγαλώσαν μέσα στην αγκαλιά του Κυρίου. Και πράγματι, εν μέρη, έτσι είναι. Μεγαλώνοντας όμως, αδελφοί, φαίνεται ότι αυτός ο ψαλμός αγγίζει και μικρούς και μεγάλους. Μπορεί με ένα παιδί να γεννήθηκε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ή να ήρθε από μικρό μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και να μεγάλωσε μέσα στην Εκκλησία, αλλά όμως μεγαλώνοντας είναι πολύ εύκολο να αλλάξει ο άνθρωπος την οδό του και να περιπατήσει σε βουλία σε. Και να περιπατήσει σε οδό αμαρτωλών. Και να καθίσει σε καθέδρα χλεβαστών. Η πραγματικότητα δηλαδή, αγαπητοί αδερφοί, είναι ότι ο άνθρωπος κάνει πάντοτε αυτό που θέλει. Ο άνθρωπος ενεργεί στη ζωή του αυτό που η ζωή του τον οδηγεί. Και συνήθως ο άνθρωπος έχει την τάση να πηγαίνει στα πιο εύκολα. Τι είναι το πιο εύκολο να κάνει σήμερα ο άνθρωπος? Να πέσει στην αμαρτία. Τι είναι πιο εύκολο στον άνθρωπο σήμερα να έχει σαν βουλή του? Τη βουλή των ασεβών. Γιατί έτσι είναι εύκολο να περπατήσει ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο αυτό που ζούμε, αδελφοί. Το πιο δύσκολο είναι να βάλει το θέλημα αυτού εν το νόμο του Κυρίου. Να αρχίσει δηλαδή και να βγάζει ρίζες στο βράχο. Είναι πάρα πολύ εύκολο ένα φυτό να ριζώσει στο χώμα, να ριζώσει εκεί που υπάρχει λίγο χώμα, να ριζώσει εκεί που υπάρχουν αγκάθια και οτιδήποτε άλλο. Πάρα πολύ εύκολο. Το δύσκολο είναι ένα φυτό να ριζώσει στην πέτρα. Γιατί είναι δύσκολο να σκαφτεί η πέτρα, να σκαφτεί ο βράχος. Αλλά όταν ριζώσει ο άνθρωπος στο βράχο που λέγεται Ιησούς Χριστός, εκεί πέρα, αγαπητοί αδελφοί, ο κίνδυνος και ο φόβος του θανάτου εξαφανίζονται. Διάβαζα προχθές, έπεσε στο μάτι μου εκεί στο ίντερνετ για έναν αθλητή, ο οποίος λέει είναι δεύτερος στον κόσμο σε ένα πολύ δύσκολο άθλημα που περιλαμβάνει κολύμβηση, τρέξιμο, ποδήλατο, όλα μαζί. Το τρίαθλον, όπως το λέμε. Και λέει, εγώ λέει ασχολήθηκα με αυτή την άσκηση και με τη γυμναστική γιατί φοβάμαι το θάνατο.
γιατί φοβάμαι την αρρώστια. Και καθώς το διάβαζα και στην αρχή θαύμασα έτσι τις ικανότητες του ανθρώπου αυτού, αλλά μόλις διάβασα για τα κίνητρα που τον οδήγησαν στη γυμναστική, λέω, Κύριε, πόσο σε ευχαριστώ. Ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, ο οποίος δεν περιπατεί σε βουλία σεβών, σε αγώ μαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρα σκλεβαστών δεν εκάθισε, δεν έχει το φόβο του θανάτου. Δεν φοβάται την αρρώστια. Δεν φοβάται την αμαρτία. Δεν φοβάται το διάβολο. Δεν ζει με φοβίες. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέγει η τέλεια αγάπη έξω διώχνει το φόβο. Ο άνθρωπος ο οποίος κατοικεί στο Λόγο του Θεού, στην παρουσία του Θεού, κατοικεί στο Χριστό, κατοικεί στην παρουσία του Θεού, κατοικεί μέσα στην αγάπη του Θεού, φόβο δεν έχει. Ο μόνος φόβος που είχε ο Απόστολος Παύλος πάντοτε, αγαπητοί αδελφοί, είναι μήπως και τυχόν οι εκκλησίες μπουν κάτω από ξένες διδασκαλίες και από ξένα πνεύματα. Αυτό ήταν ο μόνος φόβος. Δεν φοβόταν την αρρώστια, δεν φοβόταν το θάνατο, δεν φοβόταν τίποτα. Τίποτα! Ανθρώπινος φόβος, αδελφοί, στον άνθρωπο του Θεού δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί η ελπίδα όλη του ανθρώπου του Θεού είναι στηριγμένη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει, μας αναγέννησε, λέει ο Κύριος, εις ελπίδαν ζώσα. Όχι σε ελπίδα ψεύτικη, σε ελπίδα νεκρή, σε ελπίδα που δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα στη ζωή μου και στη ζωή σου, αλλά σε μία ελπίδα ότι εκείνη την ημέρα, αγαπητοί αδελφοί, θα συναντήσουμε τον Κύριο της δόξης. Θα συναντήσουμε τον Θεό του ουρανού και της γης. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού για τον άνθρωπο αυτόν που εν τον νόμο του Κυρίου μελετά ημέρα και νύχτα. Θα είναι σαν το δέντρο το πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίνει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Αν δούμε μέσα στη φύση τα πιο όμορφα δέντρα βρίσκονται πάντοτε κοντά στο νερό. Και ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, πλάστηκε για να είναι κοντά στον Θεό. Δεν πλάστηκε ο άνθρωπος για να είναι μακριά από τον Θεό. Και μάλιστα είναι τόσο ευλογημένη η αρχή του ανθρώπου όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα και τους έθεσε εν το παραδείσο της Εδέν. Εκεί που ήταν και κατοικούσε μόνιμα η παρουσία του Θεού. Εκεί που ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος. Εκεί που ο άνθρωπος είχε πάσα εξουσία. Έδωσε εξουσία ο Θεός στον άνθρωπο και τον έβαλε να κατοικεί εκεί που ήταν η παρουσία του. Έτσι πλάστηκε ο άνθρωπος, αδελφοί. Όμως, το κακό και η αμαρτία και η επιθυμία των οφθαλμών τελικά έκαναν τον άνθρωπο να απομακρυνθεί από το Θεό. Δεν ήταν το φταίξιμο στον όφη, στο φίδι που πλάνησε την Εύα. Πολλές φορές λέμε, φταίει το φίδι. Φταίει ο διάβολος, αδελφέ. Φταίει το ένα, φταίει το άλλο. Και αυτή είναι η τάση του ανθρώπου να δικαιολογεί τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Δεν φταίω, Κύριε, είπε ο Αδάμ. Η γυναίκα που μου έδωσες. Και η γυναίκα μετά, δεν φταίω, Κύριε, το φίδι που έβαλες μέσα στον παράδεισο. Και τελικά, δεν φταίει κανείς. Ο άνθρωπος φταίει, αδελφοί. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας το γράφει ξεκάθαρα τι σημαίνει. Και είδε, λέει η Εύα, το δέντρο και τον καρπόν αυτού επιθυμητών. Αντί εκείνη τη στιγμή να αντυχήσει
στο μυαλό της η φωνή του Θεού που ξεκάθαρα της έλεγε «Από παντός καρπού του εν το παραδείσω μπορείτε να φάτε». Όχι όμως από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, αντί να αντυχήσει εκείνη τη στιγμή η φωνή του Θεού στα αυτιά της Εύας, τι αντύχησε? Η επιθυμία των θαρμών. Ο Θεός δεν είπε ποτέ στην Εύα, «Ναι, Εύα, έχεις δίκιο, το φίδι φταίει». Δεν πειράζει, αφού φταίει το φίδι, όλα καλά. Ποτέ. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός δεν έρχεται να μας δικαιολογήσει την αμαρτία μας. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Δεν πρέπει να κάτσω να δικαιολογήσω την αμαρτία μου. Αλλά τι πρέπει να κάνω? Να σταθώ ενώπιον του Θεού και να δω, ο Κύριος δεν μου το έχει προστάξει. Από τη στιγμή που υπάρχει η προσταγή του Θεού, η αμαρτία καθίσταται ανίσχυρη. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να ριζώσει στο Λόγο του Θεού, να αγκαλιάσει το Λόγο του Θεού, να στρέψει τα αυτιά του στο στόμα του Κυρίου και να πει «Κύριε, λάλησον προς εμέ», τότε η αμαρτία, αγαπητοί αδελφοί, είναι ανίσχυρη. Η αμαρτία δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα όσο εσύ είσαι στραμμένος και στραμμένη στο Λόγο του Θεού. Όταν όμως εγώ σαν άνθρωπος αρχίζω και γοητεύομαι από την αμαρτία, γιατί η αμαρτία δεν κάνει τίποτα άλλο, η αμαρτία ένα τρόπο έχει να παρασύρει τον άνθρωπο του Θεού, τη γοητεία, την ομορφιά, αυτό που φαντάζει όμορφο, αυτό που φαντάζει επιθυμητό, αλλά όμως στην πραγματικότητα είναι ένα τίποτα, είναι μια εικόνα, είναι μια φαντασία, είναι μια ψεύτικη επιθυμία. Τότε ο άνθρωπος πέφτει και πέφτει τόσο πολύ που μπορεί μέχρι και να χάσει την παρουσία του Θεού από τον παράδεισο της Εδέν και να βγει έξω και μάλιστα ο παράδεισος να είναι και προφυλαγμένος με τη ροφέα και τον άγγελο του Θεού. Άρα δηλαδή, αδελφοί αγαπητοί, τελικά ο άνθρωπος από μόνος του απομακρύνει τον εαυτό του από τον Θεό. Πότε? Όταν αρχίζει και γοητεύεται από την αμαρτία και από τον κόσμο αυτό. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος παραμένει πεφυτευμένος παρά τους δίαιγας των υδάτων θα δίνει τον καρπό του εν το καιρό αυτού και το φύλλο του δεν θα μαρύνεται και πάντα όσα αν πράττει δεν του συνεχωδοθεί. Και τι σημαίνει το φύλλο του δεν μαραίνεται? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν χάνει την παρουσία του Θεού από μέσα του. Έχει χαρά. Ποιος είναι ο μαραμένος άνθρωπος? Ο τεθλιμμένος. Αυτός που στην καρδιά του κατοικεί θλίψης. Αυτός που έχασε τη χαρά του. Αυτός που είναι απογοητευμένος. Αυτός που λέει δεν υπάρχει πλέον ζωή εσένα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ακριβώς αυτός ο οποίος απομακρύνθηκε από τους δίακας των υδάτων. Έχασε τα ύδατα τα ζώντα. Έχασε τη χάρη του Θεού. Κι όμως ο Κύριος τι λέει? Έλα σε μένα πάλι. Δεν είναι αργά. Δεν τελείωσε η χάρη μου. Δεν σταμάτησαν τα ύδατα τα ζώντα να ρέουν. Έλα ξανά σε μένα. Και τότε εγώ τι θα κάνω για σένα? Πάντα όσα αν πράττεις θα ευωδώνονται. Πάντα όσα αν πας να εκτελέσεις εγώ θα τα ευωδώνω. Όχι εσύ. Εγώ θα τα ευωδώνω.
Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, κατά τον ίδιο τρόπο δεν θα είναι η ασεβής. Άκουσε τελευταία, μα γιατί ο Θεός επιτρέπει όλοι αυτοί οι ασεβείς να ευωδώνονται? Γιατί ο Θεός να επιτρέπει όλοι αυτοί να περνάνε καλά, να απολαμβάνουν όλα τα αγαθά, να μην τους λείπει τίποτα και είναι χαρούμενοι? Ο Λόγος του Θεού αυτό, αγαπητοί αδελφοί, δεν το ονομάζει ούτε χαρά. Ο Λόγος του Θεού δεν το ονομάζει ούτε ευόδοσης, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ο Λόγος του Θεού αυτό που λέει ξεκάθαρα είναι ότι δεν θέλουν συνείστε ούτως οι ασεβείς, αλλά ως το λεπτόν άχυρον το οποίον εκρύπτει ο άνεμος. Και η απόδειξη είναι, αγαπητοί αδελφοί, ότι όταν ο άνθρωπος του κόσμου αυτού χάσει την ελπίδα του, είναι τελειωμένος. Και το ότι θα χάσει ο άνθρωπος του κόσμου αυτού την ελπίδα του είναι δεδομένο. Γιατί η ελπίδα την οποία έχει είναι εκ προημίου νεκρή. Η ελπίδα στην οποία βασίζεται ο άνθρωπος και θεμελιώνεται ο άνθρωπος του κόσμου αυτού είναι νεκρά. Δεν έχει βάσεις. Δεν έχει δυνάμεις. Δεν έχει στήλους για να μπορέσουν να τον κρατήσουν όρθιο. Άκουσα τελευταία πάλι από έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε εδώ σε αυτή τη χώρα 19 χρονών. Έκανε περιουσία, πράγματα και να παρακαλάει να τον βοηθήσουν οικονομικά γιατί τον κυνηγάει ο ένας και τον κυνηγάει ο άλλος. Και πού είναι η ελπίδα σου, άνθρωπε? Πού βασίζεσαι? Στα σπλάχνα του ενός και του άλλου? Γιατί δεν πας στον Κύριο ο οποίος θα σε ελευθερώσει και από αυτούς που θα σε κυνηγούν και από αυτούς που θα καταδυναστεύουν την ψυχή σου? Και ο Λόγος του Θεού λέει στο κάτω-κάτω, μη φοβάσαι από αυτό που μπορεί να σου αποκτήνει το σώμα, αλλά να στραφείς σε αυτό που δύναται να φυλάξει την ψυχή σου. Γιατί το θέμα, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι το σώμα. Δεν είναι η ζωή αυτή. Αυτή η ζωή έρχεται και παρέρχεται. Ο Απόστολος Παύλος το λέει ξεκάθαρα, ξέρω και να ταπεινώνομαι, ξέρω και να περισσεύομαι. Γιατί στη ζωή αυτή θα έχουμε περιόδους ταπεινώσεως, θα έχουμε και περιόδους περισσεύματος. Το θέμα είναι η καρδιά που βρίσκεται. Η καρδιά που κοιτάζει. Πού βασίζομαι. Ποιος είναι ο αρχηγός μου. Σε ποιον ελπίζω. Τι είναι αυτό που βλέπω σαν στόχο μου στο μέλλον. Στόχος μου είναι να γίνω ένας καλός μαθητής. Πολύ ωραίος στόχος, αλλά έχει τέλος. Στόχος μου είναι να γίνω ένας καλός, πολύ καλός, άριστος φοιτητής. Γιατί αν θα γίνω καλός και άριστος φοιτητής, θα με πάρουν κατευθείαν να δουλέψω και θα γίνω και καλός επαγγελματίας. Ναι, αλλά έχει τέλος. Ποιος είναι τελικά ο στόχος μου? Ο επίγειος ή ο επουράνιος? Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, ο στόχος μας και οι στόχοι μας είναι αυτά που ορίζουν τη σημερινή μας ζωή. Γιατί αν έχω ανθρώπινους στόχους, η ζωή μου θα τρέχει πίσω από ανθρώπινες ενέργειες. Εάν όμως έχω πνευματικούς στόχους, η ζωή μου θα τρέχει πίσω από πνευματικές ενέργειες. Εάν έχω πνευματικό στόχο να δω το πρόσωπο του Κυρίου, η ζωή μου θα είναι στα γόνατα, στην προσευχή, στο Λόγο του Θεού. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσω και όλα τα άλλα, γιατί πρέπει να ζήσω τη ζωή μου σε αυτή τη γη.
πρέπει να περάσει ο καιρός της παροικίας μου εν ευσεβία και να δείξω τον καλό μου αγώνα στον κόσμο αυτό. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι αυτό το παν του ανθρώπου. Το παν του ανθρώπου είναι να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Εάν τρέχω πίσω από ανθρώπινες ενέργειες, κινδυνεύω να μπω, συγχωρέστε με για την έκφραση, στο κλαμπ των ασεβών. Στο κλαμπ της αμαρτίας. Γιατί για να μπορέσω να επιβιώσω για τους ανθρώπινους στόχους, πρέπει να κυνηγήσω και τις ανθρώπινες ενέργειες, αλλά και τελικά να μπω πίσω από το ανθρώπινο κυνηγητό του κόσμου αυτού, της επιτυχίας της εγκόσμιας, της επιτυχίας της αμαρτίας. Και τότε κινδυνεύω, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, να γίνω σαν το λεπτό άχυρο των οποίων εκρήπτει ο άνεμος. Δια τούτο δεν θέλουσι εγερθεί η ασεβής εν κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Και εκεί, αδελφοί αγαπητοί, είναι το τέλος των ασεβών. Ότι εκείνη την ημέρα, όταν θα σταθούμε ενώπιον του Θεού, θα μπορέσουμε να εγερθεί. Ξέρετε ποιοι θα εγερθούν την ημέρα της κρίσεως? Οι ελεημένοι του Θεού. Οι ελεημένοι του Κυρίου. Αυτοί που δεν αγωνίζονταν για τη φθορά. Αυτοί που δεν αγωνίζονταν για τη σάρκα. Αλλά αυτοί που αγωνίζονταν για το πνεύμα. Αυτοί που πληρωνόντουσαν πνεύματος Αγίου. Αυτοί που ενώνονταν με τον Θεό. Αυτοί που πάσχιζαν να δουν το πρόσωπο του Κυρίου. Σε αυτούς που ο Θεός ευόδωνε τα έργα τους. Και σε αυτούς που ο Θεός οδηγούσε εις τη βασιλεία του Θεού. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων. Η δε οδός των ασεβών θέλει απολύστη. Αγαπητοί αδελφοί, ας είναι ο αγώνας μας για την πνευματική ζωή. Ας είναι ο αγώνας μας να έχουμε εμπειρίες με τον Θεό. Ας είναι ο αγώνας μας πώς θα καταφέρουμε να αντικρίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και εδώ στη γη, αλλά και αιώνια στον ουρανό. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Ας ψάλλουμε να ανοίγουμε αδελφοί και να συνεχίσουμε και στην Καινή Διαθήκη με την χάρη του Θεού μας. Στα ανοίξω εδώ για με. Κύριος θα ανοίξει εδώ για με. Αν στο φως περιπατώ, γι' αυτό.